πάμε για έναν άλλο τεστ. Άλλο εγώ τεστ. Θα βάζω κραγιόν. Να βάλεις κραγιόν. Όπως είναι γνωστό, ο έρωτας έχει πεπερασμένη διάρκεια και αυτό είναι η σωτηρία μας, γιατί αλλιώς θα είχαμε τρελαθεί. Ισχύει αυτό. Πρέπει να είναι από το βιβλίο του Σκοτ Πέτς του τον που διαχωρίζει τον έρωτα που σημαίνει crush ή καψούρα από την ερωτική αγάπη. Και τώρα λέει έρωτας εννοεί crush. Ναι, αλλά ο ελληνικός και ο αρχαίο ελληνικός έρωτας δεν σημαίνει crush και καψούρα. Αυτό είναι δυτικό πράγμα. Uh-huh. Αυτός ο έρωτας. Okay. Ο φιλοσοφικός έρωτας και ο θεολογικός έρωτας δεν σημαίνει καψούρα. Αρχίσαμε πρώτο καν βάλουμε το κραγιό μας. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το βίντεο επιστρέφει ο γνωστός θεολόγος, φιλόσοφος, θυμόσοφος Όχι πρίχτης, καλός άνθρωπος. Πώς το είπες, πρίχτης? Όχι, δεν είπα τίποτα, είπα και μετά σταμάτησα. Λοιπόν, η δική μου αντίληψη, αυτό είναι τεστ, είπαμε. Είναι θα, τεστ για τον ήχο αυτό. Η δική μου αντίληψη για τον έρωτα δεν είναι της δυτικόφερτης καψούρας. Της ορθόδοξης θεολογίας. Όχι, καλά. Για ναι, γιατί, γιατί η ορθόδοξη θεολογία δεν λέει ότι ο έρωτας των ανθρώπων προσομοιάζει τον έρωτα τον θείο και γι' αυτό... Θείος έρος. Ναι, ναι. Δεν είναι καψούρα που τελειώνει και καύλα που τελειώνει μετά από τρεις μήνες. Κυρίες και κύριοι, αυτός είναι. Ακούει, διαβάζει μισή πρόταση και είναι έτοιμο να βγάλει ολόκληρη διάλεξη. Προτού το διαβάσει όλο! Προτού το διαβάσει όλο και προτού βάλω το κραγιό μου. Μα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Αυτό είναι ένα soundcheck, αλλά θα το αφήσω. Θα το αφήσω! Γιατί... θα το αφήσω! Ωραία, μετά πηγαίνει, μετά αλλάζει λίγο το σκηνικό. Λέει η κοπέλα νομίζω είναι. Λοιπόν. Διαβάζω το βιβλίο του Σκοτ Πέκο που εξηγεί λεπτομερώς τη διαφορά του έρωτα από την αγάπη. Okay, μέχρι εδώ. Νιώθω ότι αρχίζω να την κατανοώ και να θέλω να γίνω αυτό στη ζωή μου. Να γίνω αναζητητής της αγάπης. Εδώ μπορούμε να πιάσουμε το Σκοτ Πέκ χωρίς να πετάγομαι εγώ με τα περίεργά μου και τα μυστήριά μου και να συνεχίσω. Μια απλή ερώτηση, αγάπη. Έλα. Είχες πει τον Νοέμβριο να θα διαβάσει το Σκοτ Πέκ. Τον έχεις διαβάσει? Δεν τον έχω διαβάσει, αλλά έχω... Δεν ήταν εδώ κανένας πατέρας για να το διαβάσει. Το έχω διαβάσει, το έχω διαβάσει μέσα από το book club, σταμάτα. Άιτε. Από τα βίντεο και από τις κουβέντες. Εκάμαμε στο book club Scott Peck. Εκάμαμε το βιβλίο «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος» και «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος» συνεχίζεται στο book club. Όχι, στο book club κάνουμε την τέχνη της αγάπης του Rick Fromm. Αυτό θα το κόψεις, ναι, γιατί χάζεψα. Λέω μπούρδες. Όχι, θα το αφήσω. Όχι, θα το κόψεις. Όχι. σε ποιο λέει ο Σκοτ Πέκ την διαφορά? Έχει δύο ρωτά τα βιβλία ο Σκοτ Πέκ. Λοιπόν, κάπου εδώ τα είχα. Το έναν του είναι ο δρόμος ο λιγότερο, το δεύτερο του, ο δρόμος ο λιγότερος ταξιδεμένος συνεχίζεται και υπάρχει και το πρώτο, ο δρόμος ο λιγότερος ταξιδεμένος. Αυτό δεν το έχω δει ούτε από το book club. Δεν το είδες, αγάπη μου, ναι. Αυτό το κάναμε πέρσι, γι' αυτό σωστά, σου λέω που ναι, το ξέρεις, ναι, αλλά... Δει... Εγώ, εσύ για το Σκοτ Πέκ. Εγώ διαβάζω Σκοτ Πέκ και το νου μου πήγε στον Eric Fromm. Δεν ξέρω τώρα, μάνα μου, μα γιατί εδώ μέσα δεν συνεννοιόμαστε. Μιλούμε, λοιπόν, τούτον σου το προτείνω να το διαβάσει πρώτον. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπο έχει διάθεση να διαβάσει βιβλία, αλλά χαστώθηκε, μετακόμισε. Ναι, και είναι... Ήβρε γενέκα, ήβρε σύλλο, ήβρε γάτα. Σοβαρό βίντεο του, τον απλώς είναι μια χιουμοριστική εισαγωγή σε ένα βίντεο το οποίο έχει τον τέλειο τίτλο. Για διάβασε ρε αγάπη μου τον τίτλο του βίντεο. Το έχω βάλει εκεί στη σημείωση. Πότε λέμε σ' αγαπώ, ποιο είναι? Κάπου κόβεται, μεγάλοι έρωτες κάπου τελειώνουν, μεγάλοι έρωτες. Όχι μωρό μου, που πάνω από τη φωτογραφία του σχολείου έχω βάλει έναν τίτλο βίντεο. Βίντεο με πάνω, πότε λέμε σ' αγαπώ? Άμπρα, ο τίτλος αυτού του βίντεο είναι πότε λέμε σ' αγαπώ. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Ο σύντροφος μου πάνω, ο οποίος κάνει μόνο voice reveal και wisdom reveal. Δεν κάνει face reveal και κατόπιν απέτησης του κοινού, αλλά και δικής μας αγάπης. Μας άρεσε να κάνουμε αυτά τα βίντεο μαζί. Ναι, ναι. Γιατί έχουμε μία ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια και έχουμε ένα
Θεολογίζοντα, φιλοσοφούν, φιλοσοφίζοντα. Να μην πω την άλλη λέξη. Αυτό. Ναι. Και ο κόσμος χαίρεται να μην με βλέπει μόνο εμένα να μονολογώ, αλλά να υπάρχει και ένας αντίλογος. Και όχι ένας οποιοσδήποτε αντίλογος, αλλά αντίλογος του συντρόφου μου. Και έκανα κράξιμο ενίοτε. Όχι από μένα. Από μένα, εγώ κράζω, καταλαβαίνω. Όποιος έχει ανάγκη για κάτι φωνάζει Θέκλα σε αυτό το σπίτι. Αλλά η Θέκλα κράζει. Αχ, δεν λέγεται από την ψηλά. Φοράμε και την αναρωτή. Ναι, φοράει και την μπλούζα που λέει Θέκλα Μπόθελη. Την οποία στείλα μου τη δώρο. Α, την πήρα εγώ. Και την πήρε ο Βάνος. Και φοράει πάνω του Θέκλα Μπόθελη και κράζει τη Θέκλα μου τον κράζει. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτήν τη ζωή ό,τι σου αξίζει το παθαίνει. Επίσης, τώρα που έβαψε τη ρίζα μου, μπορώ να βάλω σωστά την κορδέλα. Την παντάνα. Την παντάνα, ναι. Πώς το λένε αυτό, δεν ξέρω. Ξέρω εγώ πώς το λένε, είναι κορδέλα. Αυτό. Το λένε, ναι. Αυτό είναι Netflix, Coupleflix, θα κάνω ένα Coupleflix. Άντε λίτσα, να κάνεις μια εισαγωγή για Coupleflix. Λοιπόν, σοβαρά. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα της φίλης, το να το διαβάσει ο Πάνος μου. Είπαμε ότι όταν είμαστε στο σπίτι, είναι πιο εύκολο να προσιλωθούμε στη συζήτηση, γιατί ο Πάνος οδηγεί όταν είμαστε στο αυτοκίνητο. Οπότε είπαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο με τίτλο «Πότε λέμε σ' αγαπώ» σήμερα. Κάτω από το βίντεο «Οι μεγάλοι έρωτες κάποτε τελειώνουν», «Μεγάλοι έρωτες versus αυθεντικοί έρωτες» είναι το εξής σχόλιο το οποίο διαβάζει ο Πάνος. Λέω. Όπως είναι γνωστό, ο έρωτας έχει υπεπερασμένη διάρκεια και αυτό είναι η σωτηρία μας, γιατί αλλιώς θα είχαμε τρελαθεί. Διαβάζω το βιβλίο του Σκοτ Πέκ που εξηγεί λεπτομερώς τη διαφορά του έρωτα από την αγάπη. Νιώθω ότι αρχίζω να την κατανοώ και να θέλω να γίνω αυτό στη ζωή μου, να γίνω αναζητητής της αγάπης. Πολλές φορές με έχει προβληματίσει αυτή η έννοια. Οπότε, Θέκλα μου, θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα σημάδια ότι αγαπάμε κάποιον με υγιή τρόπο, πόσος χρόνος απαιτείται για να συμβεί αυτό. Γίνεται δηλαδή να αγαπήσει κάποιον σε 2 μήνες. Και τρίτον, γιατί νιώθουμε την ανάγκη να πούμε σε κάποιον ότι τον αγαπάμε, ότι αγαπάμε κάποιον με υγιή τρόπο. Ναι, το βρήκες. Πήγαινε στο επόμενο screenshot. Πόσο χρόνο απαιτείται. Φύγε από εκείνη τη φωτογραφία. Έφυγα από κάτω, δεν έχει άλλο. Αυτό δεν τελείωσα. Okay. Γίνεται. Κάτσε, ναι, έχεις δίκιο. Διαβάζω τα screenshot που επικαλύπτονται. Μπράβο. Αλλά είμαι και εγώ αυτή που κράζω, Κρίστη. Έλα! Ήλω! Όχι, δεν έρχομαι, λέω εσύ. Δεν φαίνεται καν το χεράκι σου τώρα, τίποτα. Έχεις πάει πολύ μακριά. Και από το μικρόφωνο σου έχεις απομακρυνθεί. Λοιπόν, κάνω κι εγώ μια επικάλυψη. Και τρίτον, γιατί νιώθουμε την ανάγκη να πούμε σε κάποιον ότι τον αγαπάμε και πότε είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να το πούμε στον άλλον. Συγγνώμη για τις πολλές ερωτήσεις. Πάντα βοηθούν τα βίντεό σου και πάει η σκέψη λίγο παρακάτω. Ευχαριστώ θερμά για ό,τι κάνεις καθημερινά για όλες όλους μας. Ωραία. Μετά που έχουμε διαβάσει το ερώτημα της φίλης και μετά που έχουμε προσαρμόσει το πλάνο μας να φαίνεται ότι δεν είμαι μόνη μου και δεν είναι μια φωνή από το πεπέραν και δεν είναι ένας φανταστικός σύντροφος, ένας πραγματικός σύντροφος. Λοιπόν, πάμε να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε τα ερωτήματα της φίλης. Θες να πας πρώτος? Πώς σε ρωτώ για τον μπάνιο, θες να πας πρώτος στον μπάνιο και μετά εγώ. Να πω από αυτά που είπα εισαγωγικά, λίγο μπουρδίζε στην αρχή, γιατί που μπερδεύτηκα. Μπέρδεψα το βιβλίο του Σκοτ Πεκ με το. Το βιβλίο του Eric Fromm. Το Eric Fromm, Τέχνη της Αγάπης. Το οποίο το άκουσα από τα. Δεν έχω διαβάσει, αλλά το άκουσα από τα Book Club. Και το βιβλίο του Σκοτ Πεκ δεν το έχω διαβάσει. Δεν το έχω διαβάσει. Να πω εκείνο που είπα στην αρχή που γελάσαμε. Πες το. Με βάση την πληροφορία που μου έδωσες από πώς αναλύει, γιατί δεν είπαμε, δεν το έχω διαβάσει ο Σκοτ Πεκ τον έρωτα και τη διαφορά του. Να το βρούμε όμως να δούμε πώς ακριβώς το λέει τη διαφορά του Σκοτ Πεκ και να είμαστε δίκαιοι κριτέ. Να μην είμαστε άδικοι κατακριτέ και επικριτέ. Θα και κάτι γυαλά. Ξέρεις ότι η γάτα παίρνει τα γυαλιά μου και κυκλοφορεί, ε? Τι λέει η γάτα? Η γάτα παίρνει τα γυαλιά μου και κυκλοφορεί. Πού τα πάει δηλαδή, τα σπρώχνει? Τα ρίχνει κάτω. Σελίδα 122. Λοιπόν, άκου να δεις. Κατά μία έννοια, αλλά σίγουρα όχι κατά όλες τις έννοιες, η πράξη του να ερωτεύεται κανείς είναι μία πράξη παλινδρόμησης.
Η αίσθηση της συγχώνευσης με το αγαπημένο πρόσωπο αντιχεί την εποχή που ήμασταν ένα με τη μητέρα μας ως μωρά. Μαζί με την αίσθηση ότι είμαστε ένα, βιώνουμε ξανά την αίσθηση της παντοδυναμίας, την οποία αναγκαστήκαμε να απαρνηθούμε στο ταξίδι μας προς την ενηλικίωση. Τα πάντα φαίνονται δυνατά. Ενωμένοι με το αγαπημένο μας πρόσωπο, αισθανόμαστε ότι μπορούμε να υπερπηδήσουμε όλα τα εμπόδια. Πιστεύουμε ότι η δύναμη της αγάπης μας θα κάνει τις αντίπαλες δυνάμεις να σκύψουν υποταγμένες και να διαλυθούν μέσα στο σκοτάδι. Όλα τα προβλήματα θα λυθούν. Το μέλλον θα είναι φωτεινό. Αυτό είναι που αισθανόμαστε όταν είμαστε ερωτευμένοι. Βρήκα τα γυαλιά μου. Εγώ τα είχα πάει αλλού και κατά αυτήν την φορά. Αυτό που αισθανόμαστε όταν είμαστε ερωτευμένοι είναι εξίσου μη πραγματικό όσο και αυτό που αισθάνεται ένα δίχρονο παιδί που νομίζει ότι είναι βασιλιάς της οικογένειας και του κόσμου όλου με απεριόριστη δύναμη. Ακριβώς όπως η πραγματικότητα εισβάλλει στη φαντασίωση της παντοδυναμίας του δίχρονου, έτσι εισβάλλει η πραγματικότητα στη φανταστική ενότητα του ερωτευμένου ζευγαριού. Αργά ή γρήγορα, σε αντίδραση στα προβλήματα της καθημερινής ζωής, η ατομική βούληση ξαναβγαίνει στην επιφάνεια. Εκείνος θέλει να κάνουν σεξ, εκείνη δεν θέλει. Εκείνη θέλει να πάνε κινηματογράφο, εκείνος δεν θέλει. Εκείνος θέλει να αποταμιεύσουν, εκείνη θέλει να αγοράσουν ένα πλυντήριο. Εκείνη θέλει να μιλήσει για τη δουλειά της, εκείνος θέλει να μιλήσει για τη δική του κτλ. Κτλ. Έτσι και οι δυο βαθιά μέσα στην καρδιά τους αρχίζουν να συνειδητοποιούν προς μεγάλη τους στενοχώρια ότι δεν είναι ένα με το αγαπημένο τους πρόσωπο, ότι το αγαπημένο πρόσωπο έχει και θα συνεχίσει να έχει τις δικές του επιθυμίες, γούστα, προκαταλήψεις και ρυθμούς, τα οποία διαφέρουν από του άλλου. Ένα-ένα, σταδιακά ή ξαφνικά, τα όρια του εγώ ξαναμπαίνουν στη θέση τους. Σταδιακά ή ξαφνικά πάβουν να είναι ερωτευμένοι. Για ακόμη μία φορά είναι δύο ξεχωριστά άτομα. Στο σημείο αυτό αρχίζουν είτε να διαλύουν τους δεσμούς της σχέσης τους, είτε να χτίζουν την αληθινή αγάπη. Μάλιστα. Χρησιμοποιώντας τη λέξη αληθινή αγάπη, υπονοώ ότι η αντίληψη πως αγαπάμε όταν ερωτευόμαστε είναι ψευδής. Ότι η υποκειμενική αίσθηση μας πως αγαπάμε είναι μια ψευδέστηση. Η πλήρης ανάλυση της αληθινής αγάπης θα αναβληθεί για αργότερα. Ωστόσο λέγοντας ότι όταν ένα ζευγάρι πάβει να είναι ερωτευμένο, τότε είναι που αρχίζουν πραγματικά να αγαπούν ένας τον άλλο, υπονοώ επίσης πως η αληθινή αγάπη δεν έχει τις ρίζες της στο αίσθημα της αγάπης, το συναίσθημα δηλαδή. Αντιθέτως, η αληθινή αγάπη συχνά εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο στο οποίο το αίσθημα της αγάπης απουσιάζει όταν φερόμαστε με αγάπη, παρά το γεγονός ότι δεν αισθανόμαστε αγάπη. Σύμφωνα με τον ορισμό της αγάπης, με τον οποίο αρχίσαμε αυτή την ανάλυση, η εμπειρία του έρωτα δεν είναι αληθινή αγάπη για τους λόγους που ακολουθούν. Και εξηγεί, ρε παιδί μου, το crush. Άρα χρησιμοποιεί τον έρωτα ως crush. Okay. Εντάξει, λέει διαφορετικά τη λέξη. Είναι και θέμα μετάφρασης πολλές φορές πάνω. Λοιπόν, για όσους ενδιαφέρονται, το βιβλίο του Scott Peck, ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος, καθώς και το δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος συνεχίζεται, καθώς και το βιβλίο Οι άνθρωποι του ψεύδους, είναι δύο από τα πολλά βιβλία τα οποία έχουμε διαβασμένα και συζητημένα στην συμμετοχή, και μόνο κάποιος θα μπει στο πρώτο βιβλίο της συμμετοχής που στοιχίζει 5 ευρώ το μήνα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα αυτά τα playlist. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε. Τι να πω. Ήθελα να διαβάσω αυτό το πέ και να το ξεκαθαρίσω και okay. Να περιποιήσω τη Μίκη και στη φίλη. Ξαναλέω, μήπως είναι θέμα μετάφρασης. Μπορεί ο Scott Peck να έγραφε Falling in Love, το οποίο Falling in Love δεν είναι το ίδιο με το αρχαιοελληνικός έρος. Καταλαβες. Εντάξει, ναι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως υπόθεση εργασίας το βιβλίο. Δεν θα πω ότι είναι καλό, είναι λάθος. Ο Scott Peck, να σου πω εγώ που τον έχω διαβάσει πολλές φορές, ήταν περίπου, ήταν νεότερος από τον Erich Fromm, αλλά η μεγάλη περίοδος της ακμής του Erich Fromm συνέπεσε με την έναρξη της δουλειάς του Peck. Ναι. Νομίζω παίρνει τις ιδέες του Erich Fromm και τις παίρνει σαν μια πιο ψυχιατρική σκοπιά. Είναι επίσης χρήσιμος. Δεν διαφωνεί δηλαδή ο Erich Fromm με τον Scott Peck. Δεν θα βρεις διαφωνία. Εντάξει. Διαφορετική διατύπωση θα βρεις, αλλά όχι διαφωνία. Εγώ θα έλεγα ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως βάση για να μιλήσουμε. Καταλάβεις, όταν ερωτεύεσαι, τούτο που λέω και εγώ στους πρώτους τρεις μήνες, οι ορμόνες στα high τους. Απλά να σου πω τη δικιά μου τέτοια του έρωτα, λίγο όπως πριν. Τη δικιά μου, τέλος πάντων, δεν είναι κάτι δικό μου το έβγαλα. Εγώ το έχω διαβάσει, το έχω καταλάβει. Αυτό που υιοθετείς. Ο έρωτας ως ανάγκη για ένωση, συνεχή ένωση και αιώνια ένωση, δεν είναι ακριβώς ο έρωτας ενθουσιασμός που φεύγει.
που λέει ο Σκοτ Πέκ. Άρα και μιλάς για την ερωτική αγάπη. Την ερωτική αγάπη. Εντάξει, δεν μην το μπερδέψουμε με τις λέξεις. Okay. Μπορούμε όμως να πούμε, να θεωρήσουμε τον έρωτα ως ενθουσιασμό ερωτικό. Επειδή και εσύ και εγώ έχουμε παρελθόν. Εντάξει, και εμείς οι δυο είμαστε ένα ζευγάρι το οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν μας και θα κάνουμε και έναν επόμενο βίντεο μετά για το σύνδρομο της Ρεβέκκας. Θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για τη ζήλια του παρελθόντος. Το επόμενο βίντεο είναι το σύνδρομο της Ρεβέκκας που θα δείτε αύριο. Αυτό είναι το σύνδρομο της Ρεβέκκας. Ναι. Wow. Ναι. Αύριο είναι όμως εκείνο. Βίντεο με τα ίδια ρούχα φυσικά για το γυρίσουμε μετά από αυτό. Λοιπόν, άκου να δεις. Κάτσε να μαζέψω τις σκέψεις μου. Εμείς οι δύο έχουμε συζητήσει το παρελθόν μας. Γνωρίζω τις σχέσεις του Πάνου και γνωρίζω πάνω στις δικές μου. Τις τεράστιες επιτυχίες των γραφείων μας. Ναι. Δεν ενομίζαμε κάποιους περισσότερο, κάποιους λιγότερο. Κάθε φορά που κάναμε μία σχέση είναι ότι είχαμε βρει τον έρωτα. Ναι. Και ότι ήταν πραγματική αγάπη. Yes. Okay. Ήταν έρωτας με την έννοια του θείου έρωτος, με την έννοια της αυθεντικής αγάπης. Όχι. Άρα ήταν... που ενιώθαμε τι ήταν. Ήτανε ο έρωτας της pop κουλτούρας, ο ενθουσιασμός. Το οποίο βαφτίζαμε αγάπη. Ναι. Βαφτίζαμε το αγάπη. Τούτο που είναι η κοπέλα στο σχολείο. Εντάξει, σου λέω ότι όπως και να το πάρουμε, μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα. Έχουμε είτε... το σύνδρομο της Ρεβέκκας αύριο, ναι. Είτε έτσι όπως το λέει ο Σκοτ Πέκ και η δυτική pop κουλτούρα, είτε όπως ο αρχιελληνικός και ο θείος έρος και ο ορθόδοξος έρος κλπ. Ορθόδοξος ο θείος έρος. Όπως και να το πάρουμε, μπορούμε να το πιάσουμε. Ναι. Οπότε μπορούμε να σταματήσουμε τώρα. Συμφωνήσαμε. Γιατί θα με κοροϊδεύεις μετά θα... και λοιπά και λοιπά. Αγάπη μου, δεν σε κοροϊδεύω. Σ' αγαπάω. Λοιπόν, ρωτάει η κοπέλα, γιατί νιώθουμε την αγάπη να πούμε σ' αγαπώ, είναι τούτο που λέει. Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να πούμε σε κάποιον ότι τον αγαπάμε με υγιή τρόπο. Και ρωτάει, ποια είναι τα σημάδια ότι αγαπάμε κάποιον με υγιή τρόπο. Αχ. Νομίζω το έχουμε μπει και στα ποια είναι τα σημάδια μια υγιού σχέση. Λοιπόν, ποια είναι τα σημάδια ότι αγαπάμε κάποιον με υγιή τρόπο. Εμένα μου έρχεται μια απάντηση τώρα έτσι. Πες. Μπορεί να, είναι, να μην είναι ακριβώς υπομένη στα βίντεο πρόσφατα κλπ. Νομίζω ότι τα σημάδια του να αγαπάμε κάποιον με υγιή τρόπο είναι να τον επιλέγουμε ξανά και ξανά, no matter what. Πέρα από την καθημερινότητα, πέρα από τις... Σήμερα το μεσημέρι μου έσπασε στα νεύρα μου και που είχαν πάει τα νεύρα μου στο Θεό, εκείνη την ώρα σκεφτόμουν, όμως αγαπώ τον, όμως θέλω τον, όμως είναι η αγάπη μου. Είναι επιλογή. Ναι. Η αγάπη είναι επιλογή. Ναι. Όταν δούμε ότι η αγάπη είναι η επιλογή που η αγάπη σε αυτόν τον άνθρωπο που μιλάμε, που σκεφτόμαστε, που έχουμε, είναι η επιλογή μας που δεν αλλάζει, νομίζω τότε μπορούμε να το πούμε. Ατμίζει και ο Πάνος, αλλά δεν φαίνεται στην οθόνη. Λοιπόν. Εσύ κάνεις τα ντουμάνια. Δεν έρχονται προς τα δω. Έκανα κι εγώ. Έκανες κι εσύ, αλλά είναι πια. Λοιπόν. Πόσος χρόνος απαιτείται για να συμβεί αυτό. Δεν ξέρω. Γίνεται δηλαδή να αγαπήσεις κάποιον σε δύο μήνες. Δεν ξέρω. Μπορεί να, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να, βάλω, να βάλουμε όρια και χρόνο για όλο τον κόσμο. Εγώ νομίζω ότι. Νομίζω ότι θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Ναι. Από μια γνωριμία. Δεν μπορείς να ξέρεις αν είναι ενθουσιασμός ή κάτι περισσότερο. Θυμάσαι, εμείς όταν πήγαμε στην Αθήνα. Παίζει όλο και ηλικία, αυτό το είχαμε πει σε ένα άλλο. Το είχαμε πει και σε ένα άλλο που οδηγούσα. Εμείς όταν ήμασταν ταξιδιώνα στην Αθήνα, ενώ είχαμε πει το αγαπώ από πριν. Το είχαμε πει ότι τις αρχές του Δεκέμβρη το αγαπώ. Ναι. Όταν είμαστε στην Αθήνα, σε κάποια φάση μετά την Αθήνα γυρίζεις και μου λες στην Αθήνα κατάλαβα ότι σ' αγαπώ. Ενώ μου είχες πει το αγαπώ πριν. Ναι. Δεν είναι κακό να το πεις το αγαπώ. Εγώ έχω την άποψη ότι αν το νιώθεις ότι αγαπάς, μπορείς να πεις σ' αγαπώ, αλλά σημαίνει σ' αγαπώ δύο μήνες, σ' αγαπώ τρεις μήνες, σ' αγαπώ τέσσερις μήνες. Νομίζω... Έχει άλλο βάθος του σ' αγαπώ που λες στους πρώτους τρεις μήνες και άλλο. Είναι η συνειδητοποίηση της επιλογής. Ναι. Εμένα με πείραξε ένα αρχικό όταν μου είπες τώρα που ήρθαμε στην Αθήνα να καταλάβω τι σ' αγαπώ, αλλά μετά συνειδητοποίησα τι εννοούσες, όταν μου το εξήγησες. Δεν είναι η συνειδητοποίηση της επιλογής. Ναι, και ήταν και το γεγονός ότι έγινε η επιλογή. Αποφασίστηκε η επιλογή, μπήκε σε εφαρμογή η επιλογή και δούλεψε. Γιατί στην Αθήνα ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά που συγκατοικήσαμε. Ναι. Δούλεψε στην πράξη. Σου είναι τούτο που θέλεις να πεις. Εγώ το πήρα ότι δεν ήσουν ερωτευμένος προηγουμένως και έλεγες τους αγαπώ χωρίς να το νιώθεις και το νιώθεις στην Αθήνα. Και αν θυμάσαι, είχαμε τσακωθεί φυσικά. Όχι, ερωτευμένος ήμουνα. Αλλά κατάλαβες, ναι.
ήταν η λογική, η σκέψη ήταν της επιλογής, η σκέψη της επιλογής, η συνειδητοποίηση της επιλογής, αυτό που σου λέω, ότι εγώ μπορώ να επιλέξω εσένα no matter what, και τελείωσε εκεί. Ναι. Όμως το σ' αγαπώ που ήταν στους 3 μήνες γνωριμίας δεν ήταν λιγότερο ειλικρινές από το σ' αγαπώ στους 5-6 μήνες γνωριμίας. Όχι, αλλά στους 5-6 μήνες γνωριμίας το σ' αγαπώ και το... Δύο μεσήλικων ανθρώπων, εδώ να το τονίσουμε αυτό. Ναι, γιατί δεν ξέρω αν γίνονται αυτά στα 20 και στα 30. Γίνονται στα 20 και στα 30. Ναι. Το αγαπώ, το μετά και το... Το σ' αγαπώ στην αρχή. Ναι, το σ' αγαπώ στην αρχή με το σ' αγαπώ στη συνέχεια και για όσο διαρκεί, νομίζω έχει πιο μεγάλη... Θυμάσαι, εγώ σου είπα πρώτα σ' αγαπώ. Θυμάσαι τι σου είχα πει. Νομίζω έχω αρχίσει να σ' αγαπάω. Ναι. Είπατε σοκ εσύ? Όχι. Μου είπες σκεφτόμουν και εγώ να σου το πω, νομίζω θα με παρεξηγήσεις. Δεν είναι σοκ όμως. Όχι, ενώ έμεινες ρε παιδί μου, δεν περίμενες να τα ακούσεις, ξαφνιάστηκες. Ναι, ίσως λίγο, ναι. Ξαφνιάστηκες. Ναι. Σημειώζω ότι πρώτη φορά λέω πρώτη αυτή την κουβέντα. Φυσικά εννοείται πως την έχω πει και στο παρελθόν. Πως και εσύ την έχεις πει και στο παρελθόν. Δεν θα λέμε ψέματα εδώ πέρα ότι όλη μου τη ζωή μέχρι τα 48 μου χρονιά ποτέ δεν είπα τη λέξη σ' αγαπώ ή ποτέ δεν ένιωσα ότι έχω την ανάγκη να πω τη λέξη σ' αγαπώ και ξαφνικά το ένιωσα στα 48. Δεν έχουμε την τάση κάθε φορά να είναι η πρώτη μας φορά. Με τις προσδοκίες, τις ελπίδες που έχουμε. Νομίζω θέλουμε να ξορκίσουμε το παρελθόν και να ξαναξεκινήσουμε από την αρχή. Ναι. Και... Να ένας λόγος που λέει η κοπέλα γιατί λέμε σ' αγαπώ, όπως τη λέει. Ναι. Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να πούμε σε κάποιον τον αγαπάμε. Υγιώς. Ναι. Το να πεις σ' αγαπώ δεν είναι και μια συμφωνία. Δεν είναι και μια δήλωση πρόθεσης. Ναι. Δήλωση πρόθεσης, δηλαδή αποφασίζω να σε αγαπώ. Προτίθεμαι να αποφασίζω ξανά και ξανά να σε αγαπώ. Όπως θα ήταν το βέλτιστο αυτό, αλλά ποιος θα το κάνει? Δεν θέλεις να πεις το μου λες εμένα ότι πρώτη φορά να αγαπάς έτσι, λες μου το, γιατί είναι μια ψευδέστηση που θέλεις να έχεις κάθε φορά που έχεις μια νέα σχέση. Τώρα εγώ παρανόησα. Όχι ψευδέστηση, με ποιος μίλησε για ψευδέστηση? Μίλησα για την ανάγκη. Για την ανάγκη που νιώθουμε για να πούμε τους αγαπώ. Ναι, υπάρχει ανάγκη για να νιώσουμε τους αγαπώ. Όμως θεωρείς ότι στη δική μας. Τούτο μπορεί να εφαρμόζεσαι στη δική μας σχέση. Ενώ ότι λέμε ένα στο άλλο πρώτη φορά νιώθω την αγάπη τόσο βαθιά. Παίζει μόνο μου. Ότι πρώτη φορά νιώθω την αγάπη τόσο βαθιά, τόσο βαθιά, ότι το λέμε γιατί έχουμε την ανάγκη να νιώσουμε ότι κάνουμε κάτι καινούριο. Την αγάπη τόσο βαθιά τη νιώθω με την ίδια ώρα που λέμε πρώτη φορά το σ' αγαπώ ή αργότερα? Αργότερα. Άρα δεν συμπίπτει με την πρώτη φορά. Πώς συζητάμε για την πρώτη φορά? Θες να το πάρω πίσω? Όχι. Ακούσεις τι είπες? Πες το γενικά, αν το είπες ειδικά για την πρώτη φορά. Ναι, μετά είπα για τις επόμενες φορές. Μετά είπα για τις επόμενες φορές. Ότι το σ' αγαπώ στο βάθος του χρόνου γίνεται πιο, αλλάζει. Εγώ έχω πει σ' αγαπώ και στις προηγούμενες μου σχέσεις. Θα πω ψέματα ότι δεν είπα. Και δεν θα πω ψέματα ότι δεν το πίστευα το σ' αγαπώ όταν το έλεγα. Όμως όταν το έλεγα, είχα κάποιες αμφιβολίες πάντα και έλεγα με το πέρας του χρόνου θα φύγουν οι αμφιβολίες. Με το πέρας του χρόνου οι αμφιβολίες γιγαντωνούνται. Μαζί σου δεν είχα αμφιβολίες. Ναι. Δεν είχα αμφιβολίες. Και ίσα ίσα όταν σε κάποια φάση μετά που σου είπα σ' αγαπώ και μου είπες ότι και εσύ, μάλλον μετά που σου είπα, νομίζω άρχισα να σ' αγαπώ και μου είπες και εγώ το ίδιο, αλλά σκεφτόμουν αν ήταν καλή ιδέα να το πω, όχι τώρα που το είπες, το λέω κι εγώ. Ήρθες εσύ και μου μίλησες για δύο ζητήματα που δεν μου είχες μιλήσει προηγουμένως, που ήταν δύο πολύ προσωπικά ζητήματα. Ναι. Τα οποία καλώς δεν τα είπες πρωτού συνδεθούμε περαιτέρω. Λοιπόν, παρόλο που όταν μου τα είπες, εγώ έπαθα σοκ και ένιωσα έτσι μια ανταράκουλο. Πολύ γρήγορα όμως, μέσα σε πολύ λίγο χρόνο συζητώντας το μαζί σου, αποδέχτηκα ότι αποδέχομαι τούτη τη δική σου σκοτεινή πλευρά, όπως αποδέχομαι και τις δικές μου σκοτεινές πλευρές, και τελείωσε. Και δεν είχα αμφιβολία για τούτο, θυμάσαι? Ναι. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε περάσει πάνω από 2 ώρες, 1-2 ώρες που να διαφωνούμε σε κάτι και να νιώθουμε απόσταση. Μετά επανενόμαστε, ενώ γεφυρώνουμε τη διαφορά. Ποιες 2 ώρες, πολύ λιγότερο. Ναι, μισή ώρα, 20 λεπτά. Ναι, δεν θυμάμαι παραπάνω.
20 λεπτά. Μου κάνει μπορεί για 20 λεπτά, ας πούμε. Δεν μου κάνει για παραπάνω. Αυτό που έλεγα πριν είναι ότι το σ' αγαπώ ως επιλογή, όταν επαναλαμβάνεται με το πέρασμα του χρόνου γίνεται και πιο ισχυρό, είναι διαφορετικό με την έννοια. Όταν το λες εννοώντας το όχι, γιατί κάποιοι άνθρωποι το λένε από, συνήθεια, ή το λένε για να συμβεί, το λένε wishfully. Α, κατάλαβα. Εγώ θυμάμαι στο τέλος του δεύτερου μου γάμου, έλεγα σ' αγαπώ και το έλεγα σαν να ξορκίζω το κακό. Έλεγα σ' αγαπώ για να τον αγαπήσω. Καταλάβες, έλεγα σ' αγαπώ. Να τα ακούω κι εγώ. Για να τα ακούσω, να το. Να το... Σ' αγαπώ για να τα ακούω κι εγώ. Να, ναι, να το, να το κάνω. Το έλεγα για να γίνει. Δεν το έλεγα επειδή συνέβαινε. Ναι, κατα... Δεν okay. μπορούσα όμως να ξυπνήσω από το, από το βούρκο στο οποίο βρισκόμουν, το βούρκο της συνεξάρτησης και να πω ξύπνα κόρη. Κι εγώ μαζί με και. Με το νομίζω... να αγαπάς με τίποτε. Κι εγώ μαζί και νομίζω πολλοί κόσμος. Δηλαδή δεν υπήρχε. Γιατί έδειξε μου κάτι μηνύματα. Κατάλαβες ποια μηνύματα. Ναι. Κάτι μηνύματα που ήταν όταν προσπαθούσε η Ναρκισσίνα να σου κάνει hoovering. Που ναι. της έγραψε σ' αγαπώ και λέω, κοίτα ρε, έγραψε σ' αγαπώ μετά που χωρίσατε. Και λέει μου, όχι, το έγραψα, λέτε στην προσπάθεια που να το πιστέψω, θυμάσαι. Ναι. Ναι. Έγραψε σ' αγαπώ, αλλά δεν μπορεί να δουλέψει η σχέση μας, αν δεν κάνεις και εσύ τα βήματα της αγάπης. Μια σχέση είναι που είχε τα... πάνω πρωτού γνωριστούμε, μιλούμε για τη μητέρα των παιδιών για να είμαστε καθαροί. Είναι πολλά τα μπερδέματα. Η βιολογική μητέρα των παιδιών. Μιλώ για μια σχέση που είχε πρωτού γνωριστού. Πες μου. Είναι πολλά τα μπερδέματα που έχει. Ναι, είχε, μου έδειξε εκείνα τα μηνύματα που έλεγε σ' αγαπώ και αν δεν κάνει. Και εγώ πονάω που χωρίζουμε, αλλά αν δεν κάνει τα βήματα τη αγάπη, δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Και σου λέω, ωραία, αγάπη μου. Μα μετά που έκαμε τόση προσπάθεια να καταλάβει ότι πρόκειται περί ναρκισίστρια. Μετά που έκαμε τόση προσπάθεια να παγκιστρωθεί, τη γράφει σ' αγαπώ. Και μου εξήγησε εσύ. Είναι μια λέξη που έχει φάει πολύ κακοποίηση. Η λέξη σ' αγαπώ. Ναι. Είναι σ' αγαπώ των ενοχών, σ' αγαπώ του χωρισμού, της απόρριψης, σ' αγαπώ της ενοχής, το λέμε, το λέμε, το λέμε. Αλλά εγώ λέω ότι το σ' αγαπώ της επιλογής είναι αυτό που, που θέλουμε, που μένει. Ναι. Εγώ νομίζω είναι κακό να λες σ' αγαπώ. Έστω και στην πορεία να αποδειχθεί ότι αυτή η επιλογή δεν ήταν χρήσιμη και πρέπει να αναιρεθεί. Μιλώ γενικά. Δηλαδή, σκέφτουσου οι άνθρωποι να μην εκφράζουν καθόλου. Ναι, από τη στιγμή που έχεις κάνει μια όρημη επιλογή με έναν άνθρωπο όμως, το σ' αγαπώ της επιλογής έχει νόημα. Λέω σου, ακόμη και το σ' αγαπώ που είναι της βλακείας και της συνεξάρτησης, πες το ρε παιδί μου, ζήσε το, δες το πως είναι ψευτικό, ξεπέρασε το και απελευθερώσου. Δηλαδή, γιατί οι άνθρωποι στην εποχή μας φοβούνται να πούσουν σ' αγαπώ. Και κάθονται και συζητούν μέσα τους με τις ώρες. Μήπως να το πω στους 5 μήνες, να το πω στους 6 μήνες, να το πω στον ένα χρόνο, να το πω στα 2 χρόνια. Αυτός ο φόβος μήπως είναι επηρεασμένος από το, τη δέσμευση του σ' αγαπώ που προκύπτει από την pop κουλτούρα και τώρα που είπα το σ' αγαπώ, δεθήκαμε και πιαστήκαμε και στεφανωθήκαμε και χαθήκαμε κλπ. Εγώ νομίζω ότι μπορείς να πεις σ' αγαπώ ή να πεις νιώθω ότι άρχισα να σ' αγαπώ. Και στην πορεία, αν ανακαλύψεις ότι το άτομο που έχεις αρχίσει να ερωτεύεσαι είναι ένας ακόμη ναρκισσός ολκής, να πεις ναι, αυτό που νόμιζα για αγάπη ήταν συνεξάρτηση, τσάου. Εντάξει, ναι, 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 εντάξει. Μην, ενώ θα πούμε ποτέ το σ' αγαπώ μέχρι να γνωρίσουμε το τέρι μας, δηλαδή, να είμαστε μια ζωή ανέρας, και αυτό ξέρω. Που λέ, και αυτό που λέω εγώ αγάπη της, ως επιλογή, μην το μπερδέψουμε με αγάπη ανεφόρων και... συναισθηματική αυτοκτονία, ας πούμε, εντάξει. Άρα, πού καταλήγουμε? Ότι λέμε τον τόσο αγαπώ και στην πορεία το επαναδιαπραγματευόμαστε να δεν ναι. ισχύει πλέον. Ναι. Να μην φοβούνται οι άνθρωποι να πούσουν αγαπώ. Και για τους 2 μήνες που λέει η κοπέλα, εντάξει, δεν μπορούμε να απαντήσουμε ακριβώς. Εμάς πέρασαν 3-4 μήνες, να το πούμε. Ναι. Εντάξει, εξαρτάται πώς είναι γρήγορη συνέχεια ένας άνθρωπος, πώς είναι πνευματική καλλιέργεια έχει, πώς είναι εμπειρία ζωής έχει. Πώς έχει εξελιχθεί η γνωριμία δύο ανθρώπων. Έχουν μιλήσει ειλικρινά, έχουν κάνει τα ερωτήματα ένας τον άλλον. Εμείς ξεκινήσαμε με τα ερωτήματα, εμείς. Ναι. Θυμάσαι. Ναι. Οι πρώτες μας συζητήσεις ήταν συζητήσεις ερωτημάτων. Ερωτημάτων και από τις δύο πλευρές. Ναι, έτσι έντονων ερωτημάτων. Ερωταπαντήσεων. Ναι, to the point.
και εμένα το καυστικό μου χιούμορ. Στην αρχή είναι κάποιο πρόβλημα το καυστικό χιούμορ, μετά αποκαλύφθηκε και εσύ είσαι καυστικός χιουμορίστας. Ναι. Αυτά, ελπίζουμε να απαντήσαμε στο ερώτημα. Πότε λέμε σ' αγαπώ, εν τότε μου ήταν. Πότε λέμε σ' αγαπώ. Γιατί τώρα είναι ακόμα το άλλο και το σύντρομο της Ρεβέκας. Πόσος χρόνος απαιτείται, ναι. Πόσος χρόνος απαιτείται. Τόσος όσος. Και αν το πούμε το σ' αγαπώ και μετά καταλάβουμε ότι ήταν ένα σ' αγαπώ επιπόλαιο, το παίρνουμε πίσω. Είναι κακό. Είναι έντιμο. Ναι. Αν ακολουθήσουμε την ορθή σειρά όμως της γνωριμίας. Όταν είναι να βρεις τον άνθρωπο σου, μάνα με να το πεις τόσο αγαπώ και κάθε φορά μου να το λες να γίνεται βαθύτερο. Έτσι. Και να το εννοείς, δεν θα το λες για να, για να ξορκίσεις κακά. Δεν έβαλες κουλαρίνγκ. Να βάλω στο επόμενο για να κάνουμε να φαίνεται πιο βίντεο, είναι πιο... Αυτά για σήμερα. Αύριο το σύνδρομο της Ρεβέκας. Wow. Έχεις... Ποιο είναι το χέρι σου.